Εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τη μία. Λίμπερο 107,4. Ακούτε οι συμπολίτες, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Και πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την Ολλανδία και τον Στέργιο Αναστασιάδη. Ο Λίμπερο 107,4 με τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Χορηγός Ντροπιοσίδης ΑΕ. Η πρώτη σας επιλογή στο φιλτράρισμα νερού. Για κάθε ανάγκη φιλτραρίσματος νερού, στη γεωργία και τη βιομηχανία, επιλέξτε τα συστήματα φίλτρανσης Drop Kiosidis. Φίλτρα σίτας, πολυστρωματικά, αυτοκαθαριζόμενα, λίπασματοδιανομής, αποσκληρυντές και κάθε εξειδικευμένη λύση φίλτρανσης με την εγγύηση και αξιοπιστία Drop Kiosidis. Drop Kiosidis ΑΕ. Από το 1971, η πρώτη σας επιλογή στο φιλτράρισμα του νερού. Πληροφορίες drop.gr και 2310-798487. Καλησπέρα και πάλι, Στέργιο. Καλώς το να. Γιατί δεν βάζεις Κωνσταντίνε κανένα Μποντζόβι να παίζει την εκπομπή σου? Ήθελα να το... Δεν σου αρέσει ο Μποντζόβι? Ήθελα να το κάνω... Ωραία τραγουδάκια, βάλεις όντως. 10 και μισή ήθελα να το κάνω, αλλά το ξέχασα. Α, ήθελες να το κάνεις. Ναι, μάλιστα. Ναι. Όσο είσαι μακριά, δεν σε φοβάμαι. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Λοιπόν, για βόλτα είμαστε στο γειτονικό Φένλο. Εντάξει, μια πόλη που έχουμε έρθει 100.000 φορές, την ξέρουμε. Και περιμένουμε να περάσει λίγο η ώρα να πάμε στο γήπεδο που θα γίνει το φιλικό, το σημερινό, το πρώτο του ΠΑΟΚ Στεάουα στις 7.30 ώρα Ελλάδος, εννοείται ζωντανά από τον Λίμπερο, και πριν και ο αγώνας και μετά και συνεντεύξεις και βίντεο και όλα τα σχετικά. Η ομάδα τι κάνει σήμερα, Στέργιο? Η ομάδα ξεκουράζεται στο ξενοδοχείο. Μια χαρά. Για να ετοιμαστεί να πάει και αυτή κάτι τις 5.30-6 στο γήπεδο. Δεν έχουμε καμιά ποδηλατάδα, καμιά βόλτα σε καμιά κοντινή περιοχή εκεί? Βόλτα δεν έχουμε. Τώρα ποδηλατάδα, αν κάποιοι θέλησαν, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως είναι μια μέρα στην Ολλανδία γενικότερα που χτύπησε και το δικό τους 112. Το αντίστοιχο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο νούμερο. Ναι, γιατί περιμένουν μέχρι και τυφώνα στο Άμστερνταμ. Στην περιοχή εκείνη. Ευτυχώς είμαστε εμείς σε άλλη περιοχή. Ναι. Περιμένουν ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή μόνο αυτό δεν έχουμε ζήσει. Κάποιον τυφώνα ή κάποιον ανεμοστρόβιλο. Δηλαδή. Επηρεάζει το φιλικό εκεί πέρα? Αυτό? Όχι, μακριά είναι. Το φιλικό δεν το επηρεάζει, όχι, αλλά η πρόγνωση του καιρού, γιατί μπήκα λίγο να δω στην περιοχή μας τι θα έχει. Λέει μετά τις 6 ώρα Ελλάδος έντονες βροχοπτώσεις. Με πιθανότητα 70%. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί, να πέσουμε στο 30, γιατί δεν θα είμαστε σε κλειστό γήπεδο. Δεν θα γίνει το παιχνίδι στο Johan Cruyff Arena. Σε κάποιο έτσι από τα γήπεδα που κάθε χρόνο παίζει ο ΠΑΟΚ, τα ανοιχτά θα γίνει. Άρα και για μας, και για τον κόσμο, και για τους παίκτες, καλό θα είναι να μην βρέξει. Κυρίως για εμάς που θα έχουμε και μηχανήματα, και για τον κόσμο που δεν θα έχει και πολλές επιλογές να προστατευτεί. Αν θυμάμαι καλά το συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί έχω την σχεδόν βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξαναπαίξει εκεί και το θυμάμαι κάπως, δεν έχει και πολλά μέρη για να προστατευτεί. Αν αρχίσει και βρέχει έντονα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τουλάχιστον εδώ στο Φένλο έχει ψηλοβγεί ο ήλιος και αρκετός κόσμος θέλησε να το εκμεταλλευτεί. Αλλά γενικότερα πολύ αέρας, και είπαμε για την πρόγνωση για τυφώνα στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, ρε παιδιά, ώρες. Τέλος πάντων, ευτυχώς στην Ελλάδα χρόνια θα το σκέφτομαι, δεν έχουμε τέτοια χερικά φαινόμενα, γιατί πραγματικά θα μείνε τούβλο πάνω σε τούβλο. Εντάξει, στη δεύτερη τετραετία μόνο αυτό μας έμεινε. Κατά καιρούς είχαμε βέβαια κάτι, εγώ το έζησα το ένα πολύ έντονα εκεί στη Χαλκιδική πριν από 3-4 χρόνια. Όχι, παραπάνω, είναι καμιά πενταετία έχει με ένα τυφώνα, υδροστρόβιλος μάλλον ήταν, δεν ήταν τυφώνας, ευτυχώς. Αλλιώς δεν θα είχε φύγει η Χαλκιδική, θα είχε πάει στον Εύρο. Ήταν υδροστρόβιλος, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς. Κατά καιρούς όταν βλέπουμε στην Αμερική τα φαινόμενα είναι έντονα, ειδικά εκεί με κόλπο, Μεξικού, τα πάντα εκ του μενού. Ευτυχώς στη χώρα μας η Μεσόγειος δεν μας δίνει ακόμα τέτοια φαινόμενα. Δεν νομίζω και στο μέλλον. Ο ΠΑΟΚ θα είναι τυφώνας φέτος? Ο ΠΑΟΚ 100% θα είναι τυφώνας. Δεν θα πει τίποτα στο πέρασμά του. Μπορεί να μην είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν είναι. Μακάρι να είναι. Αλλά είπαμε, η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε αυτά που συμβαίνουν. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί, δεν το ξέρει ούτε ο προπονητής ούτε ο Ιβάν Σαββίδης.
Το είπαμε και το πρωί ότι ο Εκόνγκ είναι από χθες το βράδυ στην Ολλανδία. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Θα δούμε και τον Βιερίνια. Δεν θα παίξουν αυτοί οι δύο, εννοείται. Θα τους δείτε αύριο στην προπόνηση, λογικά. Ναι, που φαντάζομαι θα κάνουν και οι δύο ατομικό για μια-δυο μέρες και σιγά σιγά θα μπαίνουν σταδιακά στην ομάδα. Δεν θα δούμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, Κωνσταντέλια Ζιβκοβιτς, τον Αντρίγια, λόγω. Γιατί ήταν με εθνικές και δεν είναι αντιπροτιμένα. Ελά ρε φίλε τώρα, δηλαδή, μόνος λόγος για να δω πάω είναι ο Ντέλιας. Δεν απέξω Ντέλιας. Πλάκα με κάνεις. Υπομονή μέχρι την Κυριακή. Χτύπησε την καμπάνα τώρα. Για ποιον δεν ξέρω, ναι. Όχι, όχι, ρε παιδί μου, γουστάρω Ντέλια. Μ' αρέσει ο Ντέλια. Θέλω να το βλέπω αυτό το παιδί. Και ποιος δεν με ενδιαφέρει που παίζει. Γουστάρω να βλέπω Ντέλια. Και δεν θα δεις και Φιλίπη Σουάρες. Δεν ξέρω αν αυτός ποτέ έχει τέτοιο να δεις πάω σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μάλιστα. Ο Ντέλια είναι άλλη περίπτωση, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, είναι κάτι το διαφορετικό. Ειδικά δεν βλέπουμε κάθε χρόνο, ούτε καν κάθε πέντε χρονιά έτσι στην Ελλάδα. Τέτοιους παίκτες και ειδικότερα Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν είναι, ίσως πως εξαφάνιση. Η οξυδέρκεια που έχει στο παιχνίδι του δεν. Άστε. Η οξυδέρκεια και πάντα μαγνητίζει και το μάτι μία τρίπλα. Ναι. Αν δεν το ξέρεις και το δεις το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι προϊόν της Μασία και δεν κάνω πλάκα. Εγώ το είπα αυτό. Θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε να είναι, γιατί είναι γνωστή η ιστορία. Αληθεύει αυτό. Αληθεύει η Στέρλινγκ. Βέβαια αληθεύει. Μπράβο. Ανέβηκε πολύ. Ένα βήμα πριν μετακομίσει στην οικογενειακό. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα δεν αρέσουν στην οικογένεια. Κάτι έκανες τώρα το μικρόφωνο σου, Στέρλινγκ. Δεν σε ακούμε καλά. Ναι. Τώρα είσαι καλά. Δηλαδή σχεδόν τα είχε βρει ο ΠΑΟΚ με την Μπαρσελόνα, αν θυμάμαι καλά, γιατί περάσαν και χρόνια για 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Που ήταν πολύ μεγάλο ποσό για ποδοσφαιριστή 13χρονο, ξέρω εγώ, 14χρονο. Τώρα δεν μπορούν να δώσουν μια 30άρα Στέρλινγκ να τον πάρουν. Όχι, δεν θα δώσουν. Ούτε 30άρα, ούτε 20άρα. Ούτε 15. Ούτε 15. Γιατί σαν το Κωνσταντέλια έχει σταμπάρει. Η Μπαρσελόνα και άλλες μεγάλες Ευρώπης ομάδες έχουν σταμπάρει άλλους 15. Γιατί σε μια καφενειακή κουβέντα μπορούμε να πούμε εντάξει, το τι είναι για την Μπαρσελόνα, 10 εκατομμύρια. Ειδικά η Μπαρσελόνα έχει πολλά θέματα, όχι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά έχει κι άλλους. Και δεν δίνουν για πιτσιρικάδες ούτε κανένα εκατομμύριο, αν δεν είναι απόλυτα βέβαιοι. Βέβαια. Δεν δίνει η Μπαρσελόνα και οι άλλοι κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια να πάρουν 50 πιτσιρικάδες για να δουν ποιος θα βγει. Αλλά τότε ήταν σημαντικό το ποσό, το 1 εκατομμύριο. Τέλος πάντων, για καλό του πάω και δικό μας, έμεινε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, για να εκπληρώσει όλα τα όνειρα. Ελπίζω και να το κλείσουμε να μην βρεθεί κάποια ομάδα σε μια, δυο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες και δώσει ένα ποσό στον πάω που θα τον βάλει σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Ποιο είναι αυτό το ποσό, Στέρλινγκ, πού το τοποθετούμε, μπορούμε να το βάλουμε κάπου. Στα 15. 15. Εκεί. 15. Ναι, και μετά παίζει βέβαια ρόλο και σε ποια ομάδα το δώσει και τι ποσοστό μεταπόλησης θα πάρεις σε ενδεχόμενη τέτοια πρόταση. Ναι, και τι θα δώσει αυτή η ομάδα στο Κωνσταντέλια. Ο οποίος ναι, πλέον αμείβεται με ένα ποσό στη δεύτερη κλίμακα του ΠΑΟ και λίγο παρακάτω, αλλά αν υπάρξει μια ομάδα που του δώσει 4 φορές τα χρήματα που παίρνει, όσο και σηκωτημένος να είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω για τον περίγυρό του, έχω ερωτηματικά, μπαίνει σε άλλες σκέψεις. Αλλά δεν είναι ένα παιδί που θα πιέσει και θα εκβιάσει μέσα εισαγωγικά ότι ή φεύγω τώρα ή φεύγω ποτέ και κάτι τέτοιο. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει ρήτρα πώληση ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει κάποιο ποσό. Όχι, όχι. Καλό όχι, αυτό. Όχι. Το δουλεύει καλά το κομμάτι αυτό τα τελευταία χρόνια. Ναι, όντως. Για όλους τους αλλαντούχους. Το παν για αυτό το παιδί δεν είναι πόσα θα δώσουν, αλλά σε ποια ομάδα, όταν και αν έρθει αυτή τη στιγμή, θα πάρα πάει. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και οι μόνες ομάδες που μπορεί ο Ντέλιας να πάει είναι η Σάλσμπουργκ και η Πόρτο, οι οποίες δειγματίζουν τους παίχτες στο Champions League και έχουν μετά μεταπόληση. Τρίτη δεν μπορώ να βρω, είναι στην Ευρώπη. Και για τον παίχτη είναι καλό αυτό και για τον ΠΑΟΚ σε μιλάμε. Θέμα μεταπόληση. Δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ και καμιά ομάδα, μιλάμε για το παλικάρι. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις προοπτικές. Με τον Βασίλη Σαμπράκο, πριν από 20-25 μέρες, είχε εξηγήσει ο Βασίλης το πώς δουλεύει η Σάλτμπουργκ. Δηλαδή, πέρα από τους ομαδικούς στόχους που πρέπει να πετύχει και να είναι κομμάτι ο Χίκος Αντέλιας, σου δίνουν φάκελο και σου λέει πρέπει να βελτιώσεις την ταχύτητά σου
κατά τόσο τοις εκατό, την πάσα σου, την ακρίβεια, τη μακρινή πάσα, και σε δύο μήνες παίρνει άλλο φάκελο με άλλους στόχους, εκεί το πέτυχες, εκεί δεν το πέτυχες, πρέπει να βελτιώσεις και αυτό για να και να πάρει πράγματα η ομάδα. Ναι. Αλλά και να ανεβάσει ο παίκτης την χρηματοδοτική του αξία. Έτσι δουλεύει η Σάλσμπουργκ και η Λειψία, που και αυτή έχει βγάλει πολύ πράγμα. Ναι. Έχοντας πίσω ότι φυσικά τη Red Bull είναι ένα πολύ καλό μοντέλο. Τέλος πάντων, εγώ για να το κλείσω όπως το άνοιξα, ελπίζω να μην έρθει κανένα πρόταση που να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Γιατί καλά, και τώρα που μιλάμε, τέτοιοι παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια σπανίζουν στον ΠΑΟΚ, είναι 3-5. Ενώ που να είναι τόσο επιδραστική και τόσο ποιοτική και τόσο και τόσο. Και όταν έρθει η ώρα το επόμενο καλοκαίρι να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια, εννοείται. Σε αυτές τις τρεις ώρες που έχουν μεσολαβήσει, Στέργιο, από την προηγούμενη μας σύνδεση, έχει προκύψει κάτι καινούριο ως προς τα μεταγραφικά? Όχι. Ο κόσμος αγωνιά για τις περιπτώσεις Μπάμπα, Ράχμαν κυρίως, και Σαμάτα, αυτό των δύο, τα οποία τα ονόματά τους τα ακούμε από το Σαββατοκύριακο και μετά. Έχουμε φτάσει πλέον Τετάρτη μεσημέρι και δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Όχι, καμία διαφοροποίηση. Καμία διαφοροποίηση. Εξακολουθεί και βγαίνει το ΠΑΟΚ μια σιγουριά για αφότερους, αλλά χωρίς πλέον να μπορεί να πει κανένας από τον ΠΑΟΚ ότι, παιδιά, σήμερα θα τελειώσει του Μπάμπα και αύριο του Σαμάτα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε προς τα έξω το Σάββατο ότι μπορεί και μέχρι την Κυριακή που μας πέρασε να έχουν τελειώσει και οι δύο. Και σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ναι. Για το θέμα Αγκούστο που προέκυψε σήμερα από τη Βραζιλία. Ο προπονητής και ο Μπότο δεν θέλουν καν να το σκέφτονται. Δεν θέλουν. Και ευτυχώς θα πω εγώ, παρότι ξέρετε την άποψή μου για τον Αγκούστο, γι' αυτό είπα νωρίτερα, Κώστα, ότι είναι ο μέσος με τις λιγότερες αδυναμίες συγκριτικά με άλλους. Είναι αυτός που σε προβληματίζει λιγότερο. Δεν τον θεωρώ εγώ. Ναι. Δεν τον θεωρώ κάτι το εξαιρετικό. Παρότι πρέπει να πιστώσουμε στον Βραζιλιάνο ότι πέρυσι έκανε μια καλή χρονιά. Αλλά εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Και τι θα γίνει αν ο ΠΑΟΚ τον χάσει. Είναι καταστροφικό όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλους 2-3 τώρα, οπότε να πούμε εντάξει. Ξεχωρίζει ο Αγκούστο και στις προπονήσεις. Ναι. Η άνεσή του, η ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι, τις φάσεις. Και θα είναι απουσία στο πρώτο παιχνίδι, σημαντική απουσία. Σημαντικότατη. Σημαντικότατη. Και σήμερα που μιλάμε, αν είχαμε να βγάλουμε δεκάδα, θα λέγαμε Σβάμπ και Τσικάρας. Ο οποίος Τσικάρας δεν είναι άσχημος. Εντάξει, είναι τα παιδιά που κάνουν τα λιγότερα λάθη στην προπόνηση. Ούτε πριν φύγει ήταν άσχημο το παιδί. Όχι, είναι. Ναι. Κατ' εμένα ένας πολύ συγκροτημένος μέσος, πολύ λειτουργικός. Ναι. Όχι ενδεχομένως να είναι πρώτο βιολί. Ναι, εντάξει. Αλλά σαν δεύτερο βιολί εκεί, υποστηρικτικά και σχετικά γρήγορος είναι. Σαν εξάρι φυσικά, δεν είναι οχτάρι. Ναι. Και ασφάλεια στην πάσα έχει. Μικρή και μεσαία. Οκ, μακρινή δεν είναι ο Ντάντας. Το πάτη είναι καλός και τις μονομαχίες για μένα είναι ένας παίκτης κρίσιμος. Που μακάρι να μην έχει θέματα φέτος με Κυριακούς ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό πήγα να πω είναι ότι αν σήμερα είχαμε να βγάλουμε δεκάδα για αύριο ένα το παιχνίδι με την Μπέιταρ, θα λέγαμε Σβάφ και Τσιγκάρας. Ναι. Ελήψη του Αγκούστου. Οκ, νομίζω δεν περνάει καν από το μυαλό του προπονητή να φύγει ο Αγκούστου. Και σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό είχε ασκήσει βέτο ο Λουτσέσκου την αποχώρηση του Αγκούστου. Ένας φίλος, Στέργιο, είδε το έργο. Ναι. Ένας φίλος ρωτάει, αν στραβώσουν όλα με Σαμάτα, υπάρχει Plan B? Plan B υπάρχει, προφανώς, αλλά πόσες ημέρες θα χρειαστεί ο ΠΑΟ για να ενεργοποιήσει το Plan B? Μισή μέρα αποκλείεται και μία μέρα. Άρα θα ανοίξει νέος κύκλος. Και προφανώς δεν θα είναι, φαντάζομαι, το ίδιο, όχι είναι καλός, είναι σχετικό το καλός. Δεν θα είναι ποδοσφαιριστής που να έχει τα χαρακτηριστικά του Σαμάτα, που όντως έχει πολλά χαρακτηριστικά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το πώς κινείται, η ταχύτητά του, ότι δεν πέφτει εύκολα, η ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι να στέλνει και παλιά την μπάλα στα δίχτυα. Είναι ένας παίκτης ούτε αξιόλογος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και καλό θα είναι να μην στραβώσει. Τι να πω, αν ο ΠΑΟΚ έχει μια εισάξια λύση και μπορεί να την ενεργοποιήσει σε μία μέρα, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι στον ΠΑΟΚ δεν βγάζουν ανησυχία. Τώρα τι να σας πω. Εντάξει, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Ναι.
Όσον αφορά το φιλικό, Στέργιο, μας είπες και το πρωί για τις δύο εντεκάδες που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Στη μια βλέπουμε αυτό το δίδυμο που μας είπες πριν, έτσι, με Τσιγκάρα, Σβάμπ στα χαφ, με Ζίβκοβιτς, Σάστρε από τη μια πλευρά, Ράφα Σουάρες από την άλλη, Μιχαηλίδη Παναγιώτου, και πίσω από τον Μπράντον Τόμας να είναι η τριάδα με Μουρκ, Τάισον και Νάρεϊ η πρώτη εντεκάδα. Και η άλλη εντεκάδα με τα Λιχμανίδη, Λίρατζι δεξιά, αριστερά Τσαούση, Κουλιεράκι, Νάσμπερκ τα στόπερ, Ντόγκλες Αγκούστο και Γιαξί στα χαφ, Ρικάρντο, Βρακάς και Κανής πίσω από τον Κορτεζιάννη. Μίξ επιλογών. Ναι. Μπορεί να αισθάνεται καλά ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλά προπονητή σίγουρα όχι. Και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει τίποτα με την προσπάθεια των παιδιών. Ούτε του Βρακά, ούτε του Κανής, ούτε του Παναγιώτου, ούτε του Τσιγκάρα. Τα παιδιά κάνουν αυτό που μπορούν και δεν είναι μια μάχη την οποία πρέπει να σεβαστούμε, γιατί δεν είναι και εύκολη η δουλειά τους. Αλλά αν θα διαβάσει τις δύο δεκάδες, δεν θα βρεθεί ένας να πει «Ωρε φίλε, μια χαρά». Δεν είναι... Δεν. Είναι η εικόνα της ομάδας η οποία έρχεται μετά από έναν νεκρό μήνα. Και μιλάω για τον Ιούνιο. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα και θα λείπει ο Αντρίγια, θα λείπει ο Κωνσταντέλιας που είναι η σημεία αναφοράς. Θα λείπει ο Εκόνγκ. Δεν υπάρχει ακόμα στο κάδρο ο Μπάμπα με τον Σαμάτα. Δηλαδή, αν σε όλο αυτό που λέμε για τις δεκάδες ήταν μέσα ο Αντρίγια, ο Κωνσταντέλιας, ο Εκόνγκ, ο Μπάμπα και ο Σαμάτα, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Βέβαια θα ήταν. Προφανώς. Και μπορεί να μην υπήρχε η ανάγκη να παίξει ο Μουρκ, για παράδειγμα, σήμερα. Εντάξει. Η δουλειά είναι δουλειά όπου γίνεται. Δεν έχω να πω κάτι για τη δουλειά. Παραδοσιακά είναι καλή, αλλά λείπουν πολλά στοιχεία από την ομάδα. Και τώρα που μιλάμε, δεν σου βγάζει ο ΠΑΟΚ ότι έμαθα τα λάθη και είναι έτοιμος να σαρώσει τα πάντα, να γίνει όπως είπαμε τυφώνας στο ελληνικό πρωτάθλημα και να περάσει αέρας στους τρεις προκριματικούς γύρους. Τώρα που μιλάμε. Ναι. Όταν με το καλό έρθουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή λείπει χαφ ένας τουλάχιστον, λείπει ένας στη μεσοπιθετική γραμμή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προσπάθειά του έχοντας τους τέσσερις που πέρσι στο σύνολο δεν τα καταφέρανε. Ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Νάρη και ο Αντρίγια. Και όταν λέω δεν τα καταφέρανε, γκολ και ασίστ. Δεν τα καταφέρανε. Μόνο ο Νάρη πήρε καλό βαθμό. Οι υπόλοιποι... Ο Νάρη και ο Μπράντον, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας... σε νούμερα. Όχι, εγώ μιλάω, ναι, σωστά, και ο Μπράντον. Εγώ μιλάω για την τριάδα πίσω από το κόλ. Ναι. Μόνο ο Νάρη έκανε τη δουλειά του. Mm-hmm. Δεν την έκανε ούτε καν ο Κωνσταντέλιας. Έτσι. Σε νούμερα, ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟ ξεκινάει... Τι ξεκινάει, έχει ένα 20ήμερο που έχει ξεκινήσει. Και έχει ένα 20ήμερο που απομένει για να παίξει με την πέτα. Μπράβο. Είναι στο μέσο δηλαδή. Και δεν έχει βάλει ένα καινούργιο στοιχείο. Mm-hmm. Μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει είναι ο Κανής. Ο Κανής δεν πρόκειται να το αλλάξει την πορεία. Και δεν ξέρω αν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή. Κάνει και από την προσπάθειά του. Δεν είναι τακτικά αλλού για αλλού. Γιατί έχουμε δει και τέτοιους παίκτες. Να τους λες πάνε δεξιά και να πηγαίνει αριστερά μόνος του. Mm-hmm. Αλλά και αυτός είναι ψαρωμένος. Και δεν είναι εύκολο, παιδιά, γιατί εντάξει ο Κανής, μιας που το φτιάσαμε για να το κλείσουμε, έχει παίξει το παιδί σε μικρές ιταλικές ομάδες και στον Παστραϊκό στη Super League 2. Ξαφνικά είναι σε ένα περιβάλλον που παρότι δεν υπάρχουν και πολλοί στάρ, τώρα που μιλάμε, νιώθει κάπως, είναι κουπωμένος, είναι μαζεμένος. Μακάρι να ξεπεταχτεί, γιατί όχι. Ναι. Αλλά δεν έχει βάλει ο ΠΑΟ και του λείπει και ο Φόρ, δεν έχει νέο εξτρέμι, νέο δεκάρι, του λείπει ο κεντρικός χαβ, του λείπει ο Ίγκασον, του λείπει ο ένας, του λείπει ο άλλος και οι μέρες περνούν. Ωραία. Ας δούμε το ματς σήμερα. Ναι. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, καλή ομάδα και στη άλλα. Ενδεχομένως να ακούσουμε και live και τον Ηλία Χαραλάμπους μετά το ματς, θα έχει ενδιαφέρον. Εκεί θα είμαστε από τις 5.30 και μετά, νομίζω θα είμαστε στο γήπεδο. Ό,τι συμβεί θα το ακούσετε μέσα από το Λίμπερο 107,4. Μια προετοιμασία που χορηγός είναι η Τρόπιος Ήδης ΑΕ. Από το 1971, παρακαλώ, η πρώτη επιλογή στη φίλτραση νερού. Ωραία, Στέργιο, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και στον κοντρόλ. Βλέπεις γκολ. Πριν σε αφήσουμε, γκολ βλέπεις. Κοίταξε, το προηγούμενο φιλικό της ΤΕΑΟΑ. Ναι. 5-2. Ήταν 120, ήταν ναι, ναι. 2-2 ημίχρονο. 2-2 ημίχρονο ήταν. Βάζει τρόπο. 2-2 ημίχρονο. Ναι. Το ημίχρονο 60 λεπτό, Ναι. Το παιχνίδι 120 λεπτό. Το 2-10 το τσιμπάμε, γκολ και over.
Νομίζω πως ναι, χωρίς να πάρω κανένα στο λαιμό μου. Κανένα δεν παίρνει στο λαιμό σου. Λέμε την όσφρησή σου αυτή τη στιγμή. Τη δημοσκόπηση τη στιγμή. Okay. Γιατί σε κάποια φάση θα βάλει και ο Ηλίας Χαραλάπους όπως έκανε με την Άντρελε και ο Λουτσέσκου. Πολλές αλλαγές. Ας πούμε τη δεύτερη ενδεκάδα. Ναι. Ας ευχηθούμε για φεστιβάλ τερμάτων. Ναι. Τώρα, αν κάτσει η καλή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την άσχημη της ΤΕΑΟΥΑ και το ανάποδο μετά, μπορεί να δούμε κανένα 5-4, αλλά νομίζω μια συνεννόηση θα υπάρχει. Ωραία. Ότι η Λία να βάλουμε την καλή μας στην αρχή και την πιο νεανική στο δεύτερο. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, θα πούμε το απόγευμα.